Να μην αλλάξει κουβέντα. Όχι, όχι. Έλα, Γιώργα, δώσε τώρα το λόγο. Έλα. Ναι. Λοιπόν, θα τοποθετηθώ λίγο συνολικά γιατί μπήκανε διάφορα θέματα. Το ένα είναι γιατί τήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ την στάση την οποία τήρησε. Ήτανε μια κίνηση συμβολισμού. Γιατί? Διότι έγινε ένα καλαμπούρι μέσα στη Βουλή. Είναι αυτό που λέμε, εγώ το είπα στο σκύλο μου και ο σκύλος στην ουρά μου. Δίνεται η δυνατότητα δεν δίνεται η δυνατότητα στη διάσκεψη των Προέδρων, παρότι έχει εκφράσει γνώμη, να προχωρήσει σε μια διαδικασία συγκεκριμένη και πηγαίνει στην προηγούμενη σύνθεση, η οποία την προηγούμενη μέρα είχε ψηφίσει αυτό το οποίο αμφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξανααποφασίσει. Αυτό είναι κοροϊδία, όπως καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Το δεύτερο είναι ότι δεν έγινε καθόλου εξαντλητικός διάλογος, όπως παρουσιάζει η κυρία Βούλτεψη, εκτός αν θεωρεί και τον τηλεοπτικό κοινοβουλευτικό διάλογο, για το θέμα αυτό. Η μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας, και στρατηγική και η ενέργεια, διαλύθηκε με μία συνεδρίαση, μία ημέρα, σε 6, 7, 10 ώρες το πολύ. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αφιερωθεί κάτι τις περισσότερο. Ιδίως αν θυμηθούμε ότι πριν από 20 μέρες η κυβέρνηση έκλεισε τη Βουλή λέγοντας ότι δεν υπάρχει ύλη νομοθετική για συζήτηση. Δεν κλείνει η Βουλή. Δεν κλείνει η Βουλή. Δεν είμαστε συνάδελφοι, κυρία Βούλτεψη. Κύριε Κυριτσή, έχετε κάποιο πρόβλημα? Έχετε κάποιο πρόβλημα? Δεν είμαστε συνάδελφοι, ούτε εγώ θέλω να είμαι συνάδελφος. Πολλά προβλήματα έχω, αλλά δεν είμαστε συνάδελφοι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Τώρα τι παριστάνετε, τη δημοσιογραφική. Εσύ είστε υπουργός. Τη δημοσιογραφική ιδιότητα πάντως φαντάζομαι όλοι την έχουμε εδώ και οι πέντε. Εσείς μπορεί να μην είστε συνάδελφός μου. Εγώ όμως είμαι συνάδελφος των δημοσιογράφων και με βάση τον νόμο και με βάση το καταστατικό της ΕΣΥΑ. Επομένως είναι δική σας επιλογή. Δεν χάνεται, δεν χάνεται. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω τώρα. Είναι σαράκι, Γιώργο, που δεν φεύγει. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Έλα, Γιώργο. Γι' αυτό και οι υπουργοί ψηφίζουν, λοιπόν, στην ΕΣΥΑ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα... Από εκεί και πέρα, κυρία Βούλτεψη, κόπηκε η σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε πάλι. Είπε ο Γιώργος Κυρίτσης, όμως πρόλαβε να πει ότι αφού μπήκε στη διάσκεψη των Προέδρων και αφού υπήρχε και η θέση του κυρίου Μεϊμαράκη, του Πρόεδρου της Βουλής, φαντάζομαι δεν αμφισβητεί κανείς σε ποιο κόμμα ανήκει, θα έπρεπε να πάει και στην Ολομέλεια. Ακούστε, η θέση του κυρίου Μεϊμαράκη εκφράστηκε χωρίς να υπάρχουν οι προτάσεις. Άρα, γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος της Βουλής επέμενε. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Είναι συγκεκριμένο το θέμα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση. Η κοινή λογική, βλέποντας τις προτάσεις, λέει ότι συναθροίζονται? Όχι. Διότι το ΚΚΕ είχε συγκεκριμένη πρόταση που ήθελε να καταργηθούν όλοι οι νόμοι για τη ΔΕΗ από το 90 και μετά. Αυτό δεν μπορούσε να συναθρηστεί με προτάσεις που μιλούσαν για το παρόν νομοσχέδιο. Ναι. Επομένως, απλώς διαπίστωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι για να αποκτήσει το μαγικό αριθμό των 120 έπρεπε να μετρήσουν και οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής, και απέδρασαν όλοι και έφυγαν από τη μάχη της ΔΕΗ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλήθεια σας λέω. Βλέπαμε όλοι, εμείς δεν είχαμε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή. Προσωπικά, εγώ είχα πει, παιδιά, δεν βγαίνουν οι ψήφοι χωρίς την Αυτό Χρυσή είναι Αυγή. Το ερώτημά μου, κυρία Βούλτεψη. Ναι. Αυτό γιατί να μην γινόταν ενώπιον των 300 για να φύγει και αυτό το επιχείρημα? Διότι αυτό εκεί θα κατέληγε το πράγμα. Κύριε Πορτοσάλτε, το ξέρω, αλλά αυτό δεν έχει νόημα, διότι είμαστε σε θερινά τμήματα. Για να συμβεί αυτό, έπρεπε πραγματικά να υπάρχει κάποιο τόσο σοβαρό λόγο. Υποερώτηση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιο τόσο σοβαρό λόγο να δημιουργηθεί αναστάτωση. Εκτό και αν νιώθει η κυβέρνηση ότι οι βουλευτές της συμπολίτευσης δεν τα πιστεύουν όλα αυτά τόσο βαθιά, έτσι ώστε να τα υπερασπιστούν στο Κοινοβούλιο. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν ήρθανε στο Κοινοβούλιο σήμερα που θα τους άκουγε όλος ο ελληνικός λαός. Μπορούσαν να μιλήσουν όσο θέλουν. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσει ο Γιώργος. Έβγαλε τα πράγματα από τη δύσκολη θέση. Μισό λεπτό, επειδή πρέπει να ολοκληρώσει ο Γιώργος Κυρίτσης. Συγγνώμη. Τι να κάνουμε, Γιώργο, είναι μετεμποδίων η σημερινή μας επικοινωνία. Ναι, ωραία. Να ολοκληρώσω λοιπόν, ναι, μια που πήγαμε στο θέμα του αν αθροίζονται οι προτάσεις. Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Η πρόταση του ΚΚΕ προφανώς και αθροίζεται. Γιατί προφανώς και αθροίζεται? Διότι ο κύριος Παφίλης, που είναι και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έκανε αυθεντική ερμηνεία της πρότασής τους και είπε ότι ψηφίζονται. Διότι οι τέσσερις νόμοι, τους οποίους ανέφερε το ΚΚΕ ως πολιτικό πλαίσιο, είναι νόμοι δημοσιευθέντες. Και βάζει στο τέλος και επί του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, διότι μόνο γι' αυτό μπαίνει θέμα δημοψηφίσματος. Άρα τα άλλα τα βάλανε για πλάκα. Μη με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Άρα τα βάλανε για πλάκα. Και σε ό,τι αφορά
και σε ό,τι αφορά τη διατύπωση, γιατί ήθελαν να βάλουν το πλαίσιο τους. Και σε ό,τι αφορά τη διατύπωση, αλλά και σε ό,τι αφορά τη ρητή δήλωση του κυρίου Παφίλη, οι ψήφοι αθρίζονταν. Η δήλωση της κυρίας Παπαρίγα δεν σας βολεύει και δεν την αναφέρετε, που είπε ότι είναι νόθο το ερώτημα. Μια χαρά είναι. Υπάρχει νόθο κάτι άλλο. Ο κύριος πώς αθρίζονται. Είναι σε ένα νόθο ερώτημα. Υπάρχει κάτι ακόμη. Συγγνώμη, Γιώργο. Εντάξει. Ο κύριος Δαγασάκης γιατί είπε τότε 6 συν 1 προτάσεις. Ο κύριος Δραγασάκης γιατί είπε 6 συν 1. Πάντως ξεχώρισε το κουκουέ δηλαδή. Πάντως κυρία Βούλτεψη, από το αν αθρίζονται ή όχι μέχρι το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, δεν γίνεται να με διακόπτετε όλη την ώρα όμως, Ναι, να μιλήσουμε πρέπει και. Να πω μια φράση ολόκληρη. Να τοποθετηθούν και οι άλλοι, Γιώργο. Ναι, αλλά να πω μια φράση ολόκληρη. Έλα, επειδή εσύ έχεις και τη δυσκολία του λίγου. Ρώτησε και η κυρία Βούλτεψη σχετικά με την κυρία Παπαρίγα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το ΚΚΕ στην πρότασή του και γι' αυτό την κατέθεσε, διότι αλλιώς δεν υπήρχε κανένας λόγος να καταθέσει πρόταση. Λέει στο τέλος αναλυτικότατα ότι ζητάει να προστεθεί σε αυτό το θέμα επιψηφισθέντος νομοσχεδίου. Από εκεί και πέρα, η γενική πολιτική ανάλυση του ΚΚΕ είναι ότι αυτά τα πράγματα θα λυθούν όταν θα γίνει σοσιαλισμός. Εντάξει, αυτή είναι μια άποψη του ΚΚΕ, το παθή στην οποία επανέλαβε η κυρία Παπαρίγα, αφού δεν αφρίζεται, γιατί αυτή θέλει σοβιετικό μοντέλο και εσείς θέλετε ευρωπαϊκό μοντέλο, λέτε. Πώς θα τα αφρίσουμε. Σας είπα, είπε νόθο ερώτημα. Μπορώ να αφρίσω κάτι σε κάτι άλλο που το θεωρούν νόθο. Είναι απλό. Αφού κατέθεσε την πρόταση, λέγοντας ότι θέλουμε να αφριστεί. Η κυρία Παπαρίγα είναι επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, κύριε Κυρίτσι. Το ΚΚΕ κάνει ερμηνεία της θέσης της. Πάντως, επειδή δεν. Αν ήθελε το ΚΚΕ, δεν θα κατέθεσε την πρόταση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ξεκαθαρίσει θέση του. Εγώ ήθελα. Αν κρυφτείτε πίσω από το ΚΚΕ και την ίδια ώρα λέτε την Ελλάδα τελευταία Σοβιετία. Αυτό είναι λίγο αντιφατικό. Εσείς κρύβεστε πίσω από τη Χρυσή Αυγή και φύγατε την τελευταία στιγμή. Δημάρε ω αντιπαρτίδα. Μισό λεπτό να σα απαντήσω. Μισό λεπτό, Γιώργο, θα έρθω σε σένα. Όχι, επειδή θέλω να απαντήσω στην κυρία Βούλτεψη αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό, πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Βούλτεψη είναι και το δικό μου ερώτημα. Γιατί θέλω να της πω ότι από τη συζήτηση αν αθρίζονται ή όχι, μέχρι αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, το ότι είναι πιασμένοι χέρι-χέρι η Χρυσή Αυγή και η ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει απόσταση, κυρία Βούλτεψη. Δεν υπάρχει καμία απόσταση. Δεν υπάρχει διότι απόσταση. Διότι κάνετε ότι δεν παρακολουθείτε κάτι το οποίο εδώ λέω πάρα πολύ καιρό πριν από τον ανασχηματισμό, ότι συστηματικά η Χρυσή Αυγή σπέβδει να συμφωνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, σε όλες τις ψηφοφορίες. Αν δείτε από τον Οκτώβριο του 2012 και μετά, είναι κοινή στάση πάντοτε αυτών των κομμάτων. Βλέπει συνέχεια να σηκώνονται μαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή. ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή. Το ΚΚΕ δεν το κάνει. Η ΔΗΜΑΡ δεν το κάνει. Φροντίζουν να μην το κάνουν αυτό. Άρα συναθρίζονται μια χαρά. Και όταν το διαπίστωσαν ότι θα έβγαινε και επίσημα μέσα από τη Βουλή, απέδρασαν. Είναι τόσο απλό. Αλλά ωραία, εγώ να σας πω να μην σταθώ ούτε και εκεί. Να απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Ναι, αμέ. Λοιπόν, εδώ έχουμε την εξής διαδικασία. Κάθε φορά που μια πολιτική πρωτοβουλία λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ δεν αρέσει στην κυβέρνηση, θα κανονίζει ο κύριος Μπαλτάκος, ο κολλητός του Σαμαρά, με τη Χρυσή Αυγή που είναι το κόμμα του, να προσυπογράφουν για να αποσύρει ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική πρωτοβουλία. Ψάχνετε για βλάκες. Έλα, Ατάκη. Απαντήστε σε αυτό. Δεν περνάνε αυτά. Τι να απαντήσω. Δεν υπάρχει Μπαλτάκος στην κυβέρνηση και ούτε έλαβε ποτέ απόφαση ο Μπαλτάκος. Δικές του πρωτοβουλίες ήταν. Εγώ σας λέω μετρημένα κουκιά. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Κυρίτσι, δεν είναι καν αυτό το πρόβλημα. Εδώ φάνηκε ότι πρόκειται για πολιτικό σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. Πρόκειται δηλαδή για ένα σχέδιο Ιουλιανών, το οποίο έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εφαρμογή για να προκαλέσει πολιτική αναμαλία. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας όλη μέρα αναφέρεται στα Ιουλιανά του 65, ενώ εμείς θα έπρεπε τέτοιος μήνας που είναι. Ναι, να μιλάμε για τα Ιουλιανά του 74 που πάθαμε καταστροφή εθνική. Ο Τάκης θέλει να πει κάτι. Ελάτε, κύριε Χατζή. Πιάσουμε και εμείς καλή. Εσείς δεν τα κάνατε, η δεξιά δεν τα έκανε. Ελάτε, κύριε Χατζή. Λοιπόν, εγώ ήθελα να τα ακούσατε τι σας είπα. Ότι είπα ότι κάνει αυτό το επιχείρημα. Αφήστε τη δεξιά ήσυχη. Και μετά καταλήξαμε στη Χούντα. Αφήστε τη δεξιά ήσυχη, γιατί τα Ιουλιανά τα δικά σας θα οδηγήσουν σε Αργεντινή τώρα. Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα. Αντί να διδασκόμαστε. Εμείς διδαχθήκαμε, εσείς όχι όμως. Και κάνετε Ιουλιανά το 2014. Πείτε μας τι ακριβώς και τα δικά σας Ιουλιανά θα μας πάνε στην Αργεντινή. Δεν θέλω θέλει να μιλήσει ο Τάκης Φουγατζής. Δεν θέλω να είμαι οξύς γιατί ακούνε και μικρή.